Πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Στη Σκοπιά το Σαββατόβραδο με τη Λίτσα Μαυρίδου μέχρι τις 9. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε σε μία άλλη εκπομπή μας στη Σκοπιά το Σαββατόβραδο. Ευχαριστώ που είστε στην παρέα αυτής της εκπομπής. Έναρξη θα κάνουμε με το επετειολόγιο της θυσίας των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Με την βοήθεια του Θεού, με πίστη στο τίμιον αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με την βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνουμε τον αγώνα για την αποτύναξη του αγγλικού ζυγού. Με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπον οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκη. Ήταν η επιτάση. Δόξα στη γη των πηγήνεων, απ' τη μήτρα της γεννιούνται οι θεοί. Δόξα. Δόξα στο αίμα των ήρωων που ποτέ τους δεν τελειώνουν εκεί. Δόξα. Δόξα στον έδοξο αγώνα της ΕΟΚΑ των παιδιών του Βηγιανή. Δόξα. Έλαμπριναν την ελληνική ιστορία για να διακηρύσουν την ελευθερία των. Μας ατενίζει ακόμη σύμπας ο ελληνισμός, ο οποίος μας παρακολουθεί με αγωνία αλλά και με εθνική υπερηφάνεια. Είναι καιρός να δείξουμε στον κόσμο ότι αν η διεθνής διπλωματία είναι άδικος και εν πολλής άνανδρος, η κυπριακή ψυχή είναι γενναία. Εάν οι δυνάστες μας δεν θέλουν να αποδώσουν την ελευθερία μας, μπορούμε να την διεκδικήσουμε με τα ίδια μας τα χέρια και με το αίμα μας. Ζήγουσες πήγανε με ένα δάκρυο φάρια, οι δάφνες Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ακούσατε τη φωνή μας. Εμπρός, όλοι μαζί, για τη λευτεριά της Κύπρου μας. Γύρουσες, πήρανε, με ένα δάκρυο φάρια, οι δάφνες δεν φτάνουνε, για να φτιάσεις.
Θυμόμαστε πρώτα τον Δήμο Ηροδότου, ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό Φινή της επαρχίας Λεμεσού τον Νοέμβριο του 1923. Ο Δήμος σκοτώθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1957 από Άγγλους στρατιώτες στο δρόμο κάτω πλατρών Φινίου. Σύζυγός του η Χαρίκλια Ηροδότου. Τα παιδιά τους, Ηρόδοτος, Μάριος, Χάρης και Δημούλα. Οι γονείς του ήταν ο Ηρόδοτος και η αφεντρού Ηροδότου. Τα αδέλφια του, ο Παναγιώτης, η Τερψυχώρη και η Μαρία. Ο Δήμος Ηροδότου φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Δωράς, κατοικούσε στο Φινί και εργαζόταν στις Πλάτρες σαν ηλεκτρολόγος στο Park Hotel, το οποίο είχαν επιτάξει οι Άγγλοι και χρησιμοποιούσαν για διαμονή στρατιωτών. Εντάχθηκε στην οργάνωση της ΙΟΚΑ τον Οκτώβριο του 1955 και ήταν ένα από τα μαχητικότερα στελέχη της οργάνωσης. Ήταν δραστήριος και ακούραστος και πολύ σύντομα έγινε το δεξί χέρι των ανταρτών της περιοχής του, τους οποίους φιλοξενούσε και στο σπίτι του. Ήταν υπεύθυνος της τοπικής ομάδας της ΙΟΚΑ Φινίου Πλατρών. Διατηρούσε κρύπτες τις οποίες φύλαγε οπλισμό της οργάνωσης. Πήρε μέρος σε πολλές επιθέσεις εναντίον του εχθρού και αποτελούσε σύνδεσμο και τροφοδότη των ανταρτών στην περιοχή Πλατρών. Πολύτιμες ήταν και οι πληροφορίες που μάζευε από το στρατό στο ξενοδοχείο στο οποίο εργαζόταν. Πολλές φορές έκαναν έρευνες οι Άγγλοι στο σπίτι του χωρίς να βρουν τίποτε το ενοχοποιητικό. Το Νοέμβριο του 1956... ο Δήμος Ηροδότου πήρε μέρος σε επίθεση που έγινε εναντίον του Park Hotel. Είχε πάρει επίσης μέρος δύο φορές σε επιχείρηση ανατίνωξης του ελικοπτέρου του κυβερνήτη Χάρτινγκ στη διάρκεια επισκέψεών του στις Πλάτρες. Στις 21 Ιανουαρίου 1957, ύστερα από κάποιες προδοσίες, αγωνιστής αστυνομικός ειδοποίησε το Δήμο και εκείνος έφυγε εσπευσμένα για το Όμοδος για να πληροφορήσει τις αντάρτικες ομάδες που κρύβονταν εκεί να προφυλαχθούν. Την αναχώρησή του από το ξενοδοχείο επισήμαναν οι Άγγλοι, οι οποίοι συνοδευόμενοι από τους προδότες τον ανέκοψαν στο γεφύρι κοντά στο χωριό Μανδριά, τον υποχρέωσαν να γυρίσει πίσω, τον κυνήγησαν και τον σκότωσαν στο δρόμο κάτω πλατρών Φινίου. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι όταν ο Δήμος έπεσε νεκρός, ο στρατιώτης που τον πυροβόλησε τον πλησίασε και όταν τον είδε νεκρό, χτύπησε με αγανάκτηση το αυτόματο όπλο του σε βράχο. Τον ήθελε ζωντανό, ελπίζοντας να αποσπάσει πληροφορίες από τον ήρωά μας. Άγγλοι στρατιώτες τον πήρανε στις Πλάτρες νεκρό και απ' εκεί στη Λεμεσό για νεκροψία. Ο Δήμος Ηροδότου δόθηκε στους δικούς του για ταφή την επόμενη μέρα το απόγευμα και παρόλον που οι Άγγλοι δεν επέτρεπαν να μαζευτεί κόσμος για την κηδεία, εντούτοις ο κόσμος είχε κατέβει με σημαίες και με δάφνες. Αποχαιρέτησαν όλοι μαζί τον ήρωα Δήμο Ηροδότου όπως του άξιζε. Θυμάται μεταξύ άλλων για τον ήρωά μας η γυναίκα του Χαρίκλια. Ο άνδρας μου γράφτηκε στην ΕΟΚΑ τον Οκτώβρη του 1955. Ήταν υπεύθυνος της ομάδας Φινιού Πλατρών και λάμβανε μέρος στις επιχειρήσεις της οργάνωσης μαζί με τους αντάρτες. Του έλεγα «Δήμο μου, κινδυνεύεις, κινδυνεύεις και έχουμε μωρά, δεν μας λυπάσαι. Ας σου συμβεί κάτι κακό, τι θα απογίνουμε?» Και εκείνος της απαντούσε «Το ξέρω ότι κινδυνεύω και σας λυπάμαι.
Περισσότερο όμως λυπάμαι την πατρίδα μας που είναι σκλαβωμένη. Γενάρη, Μάρτη του 57, έφυγαν για τη Λευτεριά. Δύο ηρωικά παιδιά για λυτρωμό του τόπου. Γενάρη θυσιάστηκε ο Δήμος Ηροδότου. Τον Μάρτη ακολούθησε ο Ευστάθιος Ξενοφόντος. Ήταν κι οι δυο απ' το φινί. Όλη η Κύπρος τους τρινεί, μα παραμένουν ζωντανοί στη σκέψη μας και στην ψυχή. Γυναίκες και παιδιά βήθηκαν μες στα μαύρα. Θρυνούν τους δυο σταυρά ετούς απ' το φινί της Λεμεσού, που δεν αντέχαν τη σκλαβιά και φύγαν στα ουράνια. Που δεν αντέχαν τη σκλαβιά και φύγαν στα ουράνια. Ο θρήνος για τους ήρωες, Ξενοφόντος Ηροδότου, κάλεσμα ήταν Λευτεριάς, όργη Θεού και ανθρώπου. Ήταν πρόσταγμα καρδιάς να διώξουν καρδιάς, να διώξουν τα δεσμά σκλαβιάς. Το αίμα των λεβεντονιών έσπηρε φόβο στον εχθρό, για να έρθει Άγια Λευτεριά την Κύπρο να αγκαλιάσει, να κεραϊδίσουν τα πουλιά, να ανθίσει πάλι πλάση. Να κεραϊδίσουν τα πουλιά, να ανθίσει πάλι πλάση. Θρήνος για τους ήρωες, Ξενοφόντος Ηροδότου, κάλεσμα ήταν Λευτεριάς, όργη Θεού και ανθρώπου. Ήτανε πρόσταγμα καρδιάς να διώξουν τα δεσμά σκλαβιάς. Ήτανε πρόσταγμα καρδιάς να διώξουν τα δεσμά σκλαβιάς. Τέσσερις μέρες μετά τη θυσία του Δήμου Ηροδότου, ένας άλλος νέος της Κύπρου θα έδινε τη δικιά του ζωή στις 25 Ιανουαρίου 1957. Ο Νίκος Γεωργίου, ο οποίος γεννήθηκε στο Παλεχώρι και τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο, σε ηλικία 13 ετών πήγε στη Λευκωσία, όπου διδάχθηκε την τέχνη του επιπλοποιού, παρακολουθώντας όμως και μαθήματα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, ενώ αργότερα άνοιξε δικό του καθαριστήριο. Υπήρξε μέλος της ΟΧΕΝ και της οργάνωσης ΠΕΟΝ,
της Παγκύπριας Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας, ενώ μοιήθηκε στον αγώνα της ΙΟΚΑ στο τέλος του 1954 και συνεργάστηκε με τον αγωνιστή Πολύκαρπο Γιορκάτσι στον τομέα των πληροφοριών. Το 1955 εντάχθηκε στις ομάδες Κρούσεως Λευκωσίας μαζί με τον Ιάκωβο Πατάτσο και διατηρούσε κρύπτη στο καθαριστήριό του, στην οποία έκρυβε όπλα και πυρομαχικά. Για τον Γεωργίου, αυτό που μαρτυρούν όλοι οι συναγωνιστές του που τον έζησαν ως αντάρτες στα βουνά, είναι το γεγονός πως εκτός από την τεράστια λατρεία του για την πατρίδα, την ίδια τεράστια λατρεία έτρεφε και για το Θεό. Ο αγωνιστής Κυριάκος Χατζησάβας θυμάται πως το διάστημα που πέρασε μαζί του στο αντάρτικο του Μαχερά διάβαζε συνεχώς την Αγία Γραφή που είχε μαζί του και του έλεγε «Περιμένω την ώρα που θα ενωθώ με τον Κύριο». Στις 16 Απριλίου του 1956, Άγγλοι στρατιώτες, έχοντας πληροφορίες για την εμπλοκή του στον αγώνα, πήγαν στο καθαριστήριό του για έρευνα. Τότε εκείνος, προσποιούμενος ότι θα πήγαινε να καλέσει δήθεν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, κατάφερε να διαφύγει. Ωστόσο, ο στρατός ανακάλυψε τα πυρομαχικά που έκρυβε κάτω από το λέβητα του νερού και τον επικήρυξε για 5.000 λίρες. Ο Γεωργίου μετά από αυτό κατέφυγε στα βουνά του Μαχερά, όπου ενώθηκε με την ομάδα του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έζησαν στο Αντάρτικο ήταν και ο αγωνιστής Αυγουστής Ευσταθίου, ο γνωστός Ματρόζος της ΙΟΚΑ, ο οποίος τον γνώριζε από πριν, καθώς το καθαριστήριό του στη Λευκωσία ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι που έμενε. Τον θυμάμαι όταν ανέβηκε και ενώθηκε με την ομάδα μας υπό τον Αυξεντίου. Τότε είχε το πόδι του σπασμένο. Ήταν πολύ φιλήσυχος και θρήσκος άνθρωπος. Ένας άλλος αντάρτης, ο μικρότερος σε ηλικία στην ομάδα του Αυξεντίου, ο 16χρονος τότε Ανδρέας Νικολαίδης, θυμάται για τον Νίκο Γεωργίου πως πέρασαν μαζί ένα διάστημα στο Μαχερά όταν ανέβηκε στο βουνό, σημειώνοντας πως ήταν ένας απερίγραπτος άνθρωπος, πολύ χαμηλών τόνων και εξαιρετικά θρήσκος. «Εγώ ήμουν 16 χρόνων, ο νεότερος αντάρτης στην ομάδα του Αυξεντίου, ο οποίος όταν με ρώτησε τι ψευδόνυμο θέλω να μου δώσει, του είχα πει Αρτίβιος και μου λέει «Δεν είμαστε Πέρσες για να σε ονομάσω Αρτίβιο, Υψηλάντης θα λέγεσαι». Του Νίκου του είχε δώσει το ψευδόνυμο Σπαρτιάτης. Αργότερα βέβαια ο Αυξεντίου μας χώρισε σε μικρότερες ομάδες και όσοι δεν ήσαν καταζητούμενοι, όπως εγώ, μας έστειλε πίσω στα χωριά. Τον Αύγουστο του 1956, με την επέκταση του τομέα Αυξεντίου και στα Κρασοχώρια Λεμεσού, ο τομέας χωρίστηκε σε 4 υποτομείς. Τότε ήταν που ο 37χρονος αγωνιστής εντάχθηκε στην ομάδα του Γεωργίου Μάτσι, θείου του ήρωα Κυριάκου Μάτσι, με κέντρο τα Λαγουδερά, Σαράντι και δράση στο βόρειο τμήμα του τομέα. Τον Ιανουάριο του 1957 οι Βρετανοί έθεσαν σε κατοίκον περιορισμό το χωριό Σαράντι. Εκεί στο Σαράντι και συγκεκριμένα σε ένα κρυσφύγετο που είχαν κατασκευάσει στο σπίτι του παπά Χαράλαμπου κρύβονταν ο Γεώργιος Μάτσης μαζί με τον Νίκο Γεωργίου και τον Αργύρη Καραδήμα. Οι αποικιοκράτες, οδηγούμενοι από συγκεκριμένες πληροφορίες, έφτασαν στις 21 Ιανουαρίου στο συγκεκριμένο σπίτι και ξεκίνησαν τις έρευνες, ανακαλύπτοντας το κρυσφύγετο των τριών ανταρτών, τους οποίους και συνέλαβαν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τόσο των Βρετανών που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση σύλληψής τους, αλλά και του ίδιου του Γεώργιου Μάτσι, χρόνια αργότερα, οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας τους έκδισαν και τους έβγαλαν έξω στο χιονισμένο ύπαιθρο, καλυμμένους μόνο με κουβέρτες. Από εκεί, Γεωργίου και Μάτσης οδηγήθηκαν με στρατιωτικό φορτηγό στο κέντρο κράτησης των Πλατρών, ενώ ο Καραδήμας άλλαξε στρατόπεδο, προθυμοποιούμενος να συνεργαστεί προδοτικά με τους Εγγλέζους, δίνοντάς τους τις πληροφορίες που ήθελαν.
Στις πλάτρες εκείνη την περίοδο είχαν οδηγηθεί αρκετοί αντάρτες της περιοχής μέσω κρίσιμων πληροφοριών από πρόθυμους πληροφοριοδότες, αλλά και μέσω της στρατιωτικής επιχείρησης Black Mac που οι Άγγλοι διεξήγαγαν στην ευρύτερη περιοχή Τρόδους. Ανάμεσα στους πολλούς που συνελήφθησαν ήταν τότε και ένας 19χρονος αγωνιστής, ο Μιχαλάκης Μουστάκας, πρώτος ξάδελφος του αείμνηστου ηθοποιού Σωτήρη Μουστάκα, ο οποίος πιάστηκε στο Όμοδο στις 21 Ιανουαρίου και οδηγήθηκε από τους Βρετανούς στις Πλάτρες. Ο Μουστάκας θα γνωρίσει για πρώτη φορά τον Νίκο Γεωργίου στο κέντρο κράτησης των Πλατρών, μιας και το κελί νούμερο 1 του Νίκου Γεωργίου ήταν απέναντι από το δικό του και οι δύο είχαν την ευκαιρία μέσα από μία μικρή τρύπα, από την οποία οι Άγγλοι τους έδιναν νερό, να επικοινωνούν τις ώρες τουλάχιστον που σταματούσαν τα βασανιστήρια των αδίσταχτων ανακριτών του. Τι αποκάλυψε λοιπόν ο Μιχαλάκης Μουστάκας? Τα βασανιστήρια που μας έκαναν όσο ήμουν στις Πλάτρες για 30 μέρες ήταν απίστευτα. Μας είχαν Γενάρη μήνα με ένα μέτρο χιόνι απ' έξω, γυμνούς μέσα στο κελί, χωρίς στρώμα και τσιμεντένιο πάτωμα. Το πρωί έρχονταν και μας έριχναν ένα κουβά παγωμένο νερό. Μας έδιναν από την τρύπα νερό με το κουτάλι και πολλές φορές αντί για νερό μας έδιναν να πιούμε ούρα. Για πρωινό μας πέταγαν να φάμε μία ρέγγα και σκίζονταν τα χείλη μας από το αλάτι και τη δίψα. Κάθε μέρα έρχονταν στα κελιά μας ανακριτές και στρατιώτες κοκκινοσκούφιδες και μας χτυπούσαν ανηλαιώς. Κλωτσιές, γροθιές, μας έδιναν πάνω σε ένα σιδερένιο κρυβάτι και μας πατούσαν από πάνω. Μας τραβούσαν από τα γεννητικά όργανα. Ήταν μία κόλαση. Ούτε ήλιο βλέπαμε, ούτε φεγγάρι. Μόνο ο Θεός ήταν μαζί μας στο κελί. Ωστόσο, τα βασανιστήρια που έκαναν στον Νίκο Γεωργίου ήταν ακόμη πιο σκληρά. Από την ίδια μικρή τρύπα του κελιού που μιλούσαν ο Μουστάκας, μπορούσε και έβλεπε πολλά από όσα έκαναν οι ανακριτές στον Νίκο Γεωργίου κάθε φορά που έμπαιναν στο κελί του και του ζητούσαν πληροφορίες για τον αγώνα και την ΕΟΚΑ. Θυμάμαι που του έβαζαν το κεφάλι μέσα στον κουβά με το νερό να τον πνίξουν. Τον χτυπούσαν βάναυσα, τον έπιαναν από το λαιμό. Του ζητούσαν πληροφορίες για τον Στυλιανό Λένα, τον Γρηγόρη Αυξεντίου και για ένα όπλο Μπρεν. Εκείνος όμως, σε ό,τι το ρωτούσαν, έδινε πάντα την ίδια απάντηση. «Ξέρω, αλλά δεν σας λέω». Ήταν ένας λεβέντης, ένας πραγματικός ήρωας. Θυμάμαι μια μέρα που είχαν έρθει στο κελί μου στρατιώτες και με χτυπούσαν αλίπητα. Μου ζητούσαν πληροφορίες για τον τομεάρχη μας στη Λεμεσό και εγώ τους έλεγα «Δεν ξέρω». Από τις γροθιές και τις κλωτσιές κοβόταν η αναπνοή μου και θυμάμαι σε κάποια στιγμή όπως ήμουν πεσμένος κάτω από τον πόνο, είπα στα αγγλικά «Oh my God» και ο Εγγλέζος που ήταν πάνω μου και με χτυπούσε μου είπε «I am the God». Ήταν αδίσταχτη και τα χτίνοι έχουν μια κάποια συνείδηση. Αυτοί ήταν χειρότεροι. Δεν είχαν καμία συνείδηση. Λες και δεν είχαν μπροστά τους ανθρώπους. Λες και είχαν σκουπίδια. Το μόνο που δεν μας έκαναν ήταν να μας σταυρώσουν. Όλα τα υπόλοιπα τα έκαναν. Πολλές φορές, εκτός από στρατιώτες, έρχονταν στα κελιά κι άλλοι με πολιτικά και κουκούλα στο κεφάλι. Αυτοί με την κουκούλα δεν μιλούσαν, μόνο χτυπούσαν. Όσα όμως μαρτύρια και να τραβούσαμε, είχαμε κοντά μας το Θεό, την προσευχή και θυμάμαι με τον Νίκο που φωνάζαμε «Ζήτω η Ελλάς». Θυμάμαι τον Νίκο να με εμψυχώνει λέγοντάς μου «Μην τους φοβάσαι και είναι εθρασίδηλοι». Έδινε κουράγιο ο ένας τον άλλο να αντέξουμε το μαρτύριο, να μην λυγίσουμε, να μην μιλήσουμε. Η κορύφωση του μαρτυρίου που έζησε ο Μιχαλάκης Μουστάκας τις 30 ημέρες που πέρασε ως κρατούμενος στις Πλάτρες ήταν η μέρα που βασάνισαν τον Νίκο Γεωργίου μέχρι θανάτου. Ήταν ένα πρωινό. Είχαν έρθει Άγγλοι στρατιώτες και Τουρκοκύπροι μεθυσμένοι στα κελιά μας και άρχισαν να μας χτυπούν. Σε κάποια στιγμή άκουσα τον Νίκο που τους φώναξε «Θα με σκοτώσετε» και μετά από 10 λεπτά είδα που τον έσυραν έξω από το κελί και τον πέταξαν πάνω στο τσιμέντο. Από τη μικρή τρύπα του κελιού μου τον είδα που ήταν πεσμένος 3 με 4 μέτρα μακριά σε ένα υπερυψωμένο σημείο
και από το στόμα του έβγαζε αφρούς και μούγκριζε, όπως να σφάζουν ένα ζώο. Τότε άρχισα να του φωνάζω «Νίκο! Νίκο! Νίκο!» Αλλά δεν μου απαντούσε. Μούγκριζε σαν λιοντάρι, σαν άγριο θηρίο, και σε κάποια στιγμή σταμάτησε. Τον άφησαν πάνω στο τσιμέντο να πεθάνει. Αργότερα τον σήκωσαν και τον πήρανε, ενώ άκουσα και ένα ελικόπτερο που ήρθε και προσγειώθηκε έξω. Από τον φάκελο της υπόθεσης, όπως φυλάσσεται στο κρατικό αρχείο, ο Νίκος Γεωργίου μεταφέρθηκε στις 9:45 το βράδυ της 23ης Ιανουαρίου 1957 στο νοσοκομείο Ακρωτηρίου σε κομματώδη κατάσταση. Εκεί ο Βρετανός γιατρός Χάρνους που τον εξέτασε διαπίστωσε μόλοπες γύρω από το αριστερό μάτι, βαριά αναπνοή, μία αντίδραση των ματιών του στο φως και ενδοκρανιακή αιμορραγία στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού. Αμέσως διέταξε τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης, κατά την οποία εντοπίστηκε μεγάλο αιμάτωμα που καθαρίστηκε, προκειμένου να αποσυμπιεστεί ο εγκέφαλος. Την επόμενη μέρα η κατάσταση του Νίκου Γεωργίου δεν είχε βελτιωθεί καθόλου. Και επειδή, όπως εξηγούσε ο γιατρός του ακροτηρίου στην αναφορά του, η αναπνοή του είχε επιδεινωθεί, πραγματοποιήθηκε βροχοσκόπηση κατά την οποία διαπιστώθηκε και αφαιρέθηκε ποιόδες υγρό. Παρά και τη δεύτερη επέμβαση, η υγεία του Νίκου Γεωργίου χειροτέρευσε και στις 12 το μεσημέρι της 25ης Ιανουαρίου απεβίωσε. Ως αιτία θανάτου, ο γιατρός που έκανε τις δύο εγχειρήσεις σημείωνε την εγκεφαλική πίεση ως αποτέλεσμα της ενδοκρανιακής αιμορραγίας. Την επομένη μέρα του θανάτου του 37χρονου αγωνιστή και συγκεκριμένα το πρωί της 26ης Ιανουαρίου 1957 διενεργήθηκε από τον γιατρό Κλέρκιν η νομισμένη νεκροτομή, από την οποία διαπιστώθηκαν μόλοπες σε μύτη, μάτια, μέτωπο, πόδια και κοιλιά. Εσωτερικά, ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε την αρχική διάγνωση του γιατρού Χάρνους για την ύπαρξη αιματώματος στη δεξιά κρανιακή χώρα, χωρίς ωστόσο να ανεβρεθούν ίχνη ανευρίσματος, κάτι που απέκλειε τη δημιουργία του αιματώματος από παθολογικά αίτια. Οι πνεύμονες του Γεωργίου ήταν συμπιεσμένοι, χωρίς να υπάρχουν ίχνη πνευμονίες, ενώ στους βρόγχους ανεβρέθηκε ποιόδες υγρό. Ως αιτία θανάτου, ο ιατροδικαστής καθόριζε την ενδοκρανιακή αιμορραγία, ενώ σημείωνε ως σημαντικό γεγονός την επέλευση αναπνευστικής ανεπάρκειας και εν τέλει του μοιραίου την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ποιόδους υγρού στους βρόγχους. Στο πλαίσιο της θανατικής ανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν 6 καταθέσεις, και αυτές μόνο από Βρετανούς στρατιώτες που υπηρετούσαν στις πλάτρες και από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που είχαν λάβει μέρος στην επιχείρηση Black Max στο Τρόδος για τη σύλληψη καταζητουμένων αγωνιστών. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος για τη φρούρηση των συλληφθέντων αγωνιστών στις πλάτρες, στρατιώτης Σκόφιλτ, στην κατάθεση του είχε πει πως η υπηρεσία του στις 23 Ιανουαρίου ξεκίνησε στις 9 το πρωί και είχε υπό την επίβλεψή του 9 συνολικά κρατουμένους. Τον Γεωργίου, όπως είχε πει, τον είδε στο διάστημα 9 με 11 το πρωί να είναι μια χαρά, έχοντας φάει και πρωινό. Γύρω στις 11 τον είδε ξανά και είχε ξαπλώσει στο κρεβάτι του. Η πρώτη φορά που είδε τον 37χρονο να μην είναι καλά ήταν στις 2:30 το μεσημέρι, όταν και πρόσεξε πως ανέπνεε βαριά και είχε αφρούς στο στόμα. Ενώ στην προσπάθειά του να τον ξυπνήσει, αυτός δεν ανταποκρινόταν. Τότε ειδοποίησε να έρθει γιατρός, ο οποίος όμως, όπως σημειωνόταν στις καταθέσεις, ήταν εκτός και έφτασε στο σημείο στις 5:30 το απόγευμα. Ο Σκόφιλτ είχε πει επίσης πως το διάστημα από τις 9 το πρωί και μετά που ξεκίνησε η υπηρεσία του, κανένας δεν επισκέφθηκε το Γεωργίου, παρά μόνο όταν του έφεραν το πρωινό του και έφαγε. Αυτό όμως ήρθε σε αντίθεση με τις καταθέσεις των δύο άλλων στρατιωτών, Ρίτς και Σλέιτερη. Ο Ρίτς συγκεκριμένα είχε πει πως επισκέφθηκε τον Γεωργίου κάποια στιγμή το απόγευμα και πρόσεξε ότι δεν ήταν καλά και έτσι έδωσε εντολή να έρθει γιατρός, παίρνοντας ως απάντηση από τον Σκόφιλτ ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Ενώ ο Σλέιτερη είχε αναφέρει ότι επισκέφθηκε το κελί του Γεωργίου στις 12:20 και τον είδε να είναι μια χαρά.
Ο Βρετανός στρατιωτικός γιατρός που τον εξέτασε στις 5.30 το απόγευμα της 23ης Ιανουαρίου στις Πλάτρες κατάλαβε ότι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, γι' αυτό και διέταξε την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Ακρωτηρίου. Αυτό ωστόσο για κάποιο λόγο έγινε 2 ώρες αργότερα, αφού όπως υπόθηκε στις καταθέσεις των στρατιωτών, ο Νίκος Γεωργίου παρελήφθη από ασθενοφόρο για το Ακρωτήρι στις 7.30 το βράδυ. Σαν κατάληξη, ο θανατικός ανακριτής Μόρκαν, χωρίς να διαφοροποιείται από αντίστοιχα πορίσματα Βρετανών συναδέλφων του, σε αντίστοιχες περιπτώσεις θανάτου αγωνιστών που βρίσκονταν υποκράτηση, συμπέρανε πως ο Νίκος Γεωργίου πέθανε από ενδοκρανιακή αιμορραγία και επειώδη βροχίτιδα που προκλήθηκαν από κάποιον εξωγενή παράγοντα, τον οποίο όμως δεν μπορούσε με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία να καθορίσει. Πάντως, θα μπορούσε πολύ εύκολα αυτόν τον εξωγενή παράγοντα και να τον καθορίσει και να τον ονομάσει, αν πολύ απλά ρωτούσε τους συγκρατούμενους του Νίκου Γεωργίου για το τι έλαβε χώρα το πρωινό της 23ης Ιανουαρίου. Ο Νίκος Γεωργίου ήταν ένας από τους 14 αγωνιστές που βασανίστηκαν μέχρι θανάτου από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις, αρνούμενος κι αυτός να υποκύψει και να αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες για την οργάνωση και τον αγώνα. Με το μαρτυρικό του τέλος, ο Νίκος Γεωργίου έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στο ηρωικό έπος του αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59, αφήνοντας ως παρακαταθήκη για τους νεότερους ένα απτό παράδειγμα του τι σημαίνει να τοποθετείς πάνω ακόμη και από τον ίδιό σου τον εαυτό, την πατρίδα σου. Φιλιππίδης, Σπύρος Χατζηγιακουμής, Πρόδρομος Ξενοφόντος, Γεώργιος Χριστοφόρου, Βασίλης Αλεξάνδρου,